να κάνω μία πρώτη σύνδεση με την Αθήνα και να καλησπερίσω τον επίκουρο καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, χαιρόμαστε που σας φιλοξενούμε στην τελευταία εκπομπή της σεζόν εδώ σε Ώρα Αιχμής. Η αλήθεια είναι ότι μαζί μιλήσαμε αρκετές φορές και στη διάρκεια της καραντίνας, σε πιο δύσκολες συνθήκες, με τον φόβο να είναι έτσι έκδηλος στην καθημερινότητά μας. Πάντοτε είχε ιδιαίτερη σημασία η δική σας επιστημονική τοποθέτηση. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, θα ξεκινήσω με εσάς την εκπομπή. Έχουν ανοίξει ήδη 5 ημέρες, 6 σήμερα, τα μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια. Έχουμε ήδη τα πρώτα απτά στοιχεία από τους ελέγχους. Θέλω το σχόλιο σας, επειδή είστε ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται και αυτούς τους αριθμούς. Βλέπουμε ότι στην πρώτη φάση ανοίγματος είχαμε μία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων που βρίσκουμε στα αεροδρόμια στις πύλες, το οποίο ήταν και αναμενόμενο. Επίσης, το τέστινγκ που γινόταν σε αυτά τα αεροδρόμια μας βοήθησε να ενημερώσουμε την πολιτεία για την κατάσταση στη Σερβία, η οποία φαίνεται ότι έλαβε ένα μέτρο έγκαιρα, πιστεύω. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε, αν συνεχίσουμε έτσι, που θα συνεχίσουμε έτσι, να διαφυλάξουμε την χαμηλή κινητικότητα της επιδημίας στην Ελλάδα και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε την πιθανότητα εισαγωγής κρουσμάτων και χώρες οι οποίες θα περνάνε το δεύτερο κύμα σε όψιμη φάση. Καταρχήν, να μου επιτρέψετε να πω ότι σήμερα είναι η 6η ημέρα λειτουργίας των 2 μεγάλων αεροδρομίων της Κρήτης όσον αφορά τις διεθνείς πτήσεις και έχουμε ήδη 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, μάλλον 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο καραντίνας στον Δήμο της Χερσονήσου, τον πιο τουριστικό Δήμο της Κρήτης. Μία κοπέλα που μεταφέρθηκε το μεσημέρι και έχει τεθεί σε καραντίνα έως ότου πάρουμε το αποτέλεσμα και βεβαίως στην κλινική COVID του Βενιζέλιου νοσοκομείου νοσηλεύονται 2 Ελληνοαμερικανοί που ήρθαν από την Κάρπαθο. Ουσιαστικά δηλαδή μέχρι στιγμής από τους χιλιάδες ελέγχους που έχουν γίνει στα 2 μεγάλα αεροδρόμια, 2 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο καραντίνα στη Χερσόνησο. Και θέλω να αποκαταστήσω και κάτι. Όσον αφορά, θα με επιτρέψετε, κύριε Μαγιορκίνη, θα πάω στη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την νεαρή συνοδό της Γερμανίδας, η οποία μεταφέρθηκε. Δεν είναι θετική, απλά περιμένουμε το αποτέλεσμα. Οι πληροφορίες και οι δικές μας, καθότι η διαχείριση γίνεται από την πολιτική προστασία, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 περιστατικά θετικά στο ξενοδοχείο COVID. Επομένως, πρόκειται για ένα ύποπτο περιστατικό, όπου αναμένεται το αποτέλεσμα. Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε με βεβαιότητα, σε ό,τι έχει να κάνει με την υγειονομική περιφέρεια, είναι ότι 2 περιστατικά θετικά που μεταφέρθηκαν με κάψουλα, με ειδική κάψουλα του ΕΚΑΒ από την Κάρπαθο, νοσηλεύονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι άρα σωστό και το δικό μας ρεπορτάζ και χαιρόμαστε που το επιβεβαιώνεται η κυρία Μπορμπουδάκη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαγιορκίνη. Είπατε ότι θεωρείτε ότι μπορεί να πάει καλά όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ θα εκμεύσω τα 2 σενάρια. Τι είναι αυτό που θα προβλημάτιζε την επιστημονική κοινότητα της χώρας έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα για τουριστικές περιοχές όπως είναι η Κρήτη, που αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν το 50% των τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα. Το προφίλ των επισκεπτών της Κρήτης, επειδή τα παρακολουθώ τα αεροδρόμια της Κρήτης με την υπόλοιπη ομάδα, την επιδημιολογική, γενικά έρχονται οι περισσότεροι από χώρες χαμηλής επικινδυνότητας. Έχει πολλούς επισκέπτες, για παράδειγμα, από τη Γερμανία, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο είναι και το χαμηλό ποσοστό της θετικότητας, σε αντίθεση με το πολύ ψηλό ποσοστό θετικότητας που βλέπουμε, ας πούμε, στο Μπρομαχώνα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση η Κρήτη έχει πολύ καλές πιθανότητες να πάει καλά, εάν και εφόσον τηρηθούν μαζί και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως έχουμε πει, και οι κοινωνικές αποστάσεις κτλ. Για να μην επανερχόμαστε και να αποφεύγονται και οι πολύ μεγάλοι συνωστισμοί. Δηλαδή, και το λέμε γιατί μπορεί 2 κρούσματα, που θα ξεφύγουν και 2 κρούσματα, θα ξεφύγουν και 3 κρούσματα, mm-hmm.
εάν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες υπερμετάδοσης, οι οποίες μετά θα χρειαστεί μια έντονη φυλάτιση και περιχαράκωση. Θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία από την πολιτική προστασία, καθημερινά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου πραγματοποιούνται 825 έλεγχοι και στο αντίστοιχο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων 275. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε μία ημέρα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έφτασαν 7.000 επιβάτες. Με βάση τη δυναμική της στατιστικής, πόσο πιθανό είναι σε αυτούς που δεν έχουν ελεγχθεί να δημιουργήσουν μία πιθανή διασπορά στην κοινότητα της Κρήτης ή σε κάθε κοινότητα τουριστικής περιοχής? Ο αριθμός των κρουσμάτων είναι, περιμένουμε από αυτή την κίνηση, είναι της τάξης 1-2. Δεν περιμένουμε παραπάνω. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα θετικά που βγαίνουν από τις αφίξεις είναι 1-2 από τους ελέγχους που γίνονται. Δεν περιμένουμε παραπάνω. Και αν αυτά τα κρούσματα δεν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες, δεν θα δημιουργήσουν περαιτέρω μετάδοση. Για παράδειγμα, τώρα που είπατε για την Κάρπαθο, είναι γνωστό ότι έγινε εκτεταμένος έλεγχος στην Κάρπαθο και προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο άλλο κρούσμα εκτός από αυτά τα δύο και, άμεσους συγγενείς, οι οποίοι και αυτοί είχαν έρθει από Αμερική. Mm-hmm. Από όσο θυμάμαι, λοιπόν, στην Κάρπαθο βρέθηκαν 4, οι οποίοι όλοι είναι μεταξύ τους σχετιζόμενοι. Εάν βρεθούν όμως συνθήκες υπερμετάδοσης, είναι πολύ εύκολο και ένα κρούσμα να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που ουσιαστικά θα κινητοποιήσει, δηλαδή ποιος είναι ο αριθμός που θα κινητοποιήσει για πιο σκληρά, θα μου επιτρέψετε, μέτρα σε μια τουριστική περιοχή? Γιατί είναι κάτι το οποίο μας το ρωτούν και οι άνθρωποι εδώ της Κρήτης, όχι μόνο οι φορείς του τουρισμού. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, επειδή το ζητάνε συνέχεια οι δημοσιογράφοι γενικά, δεν είναι έτσι απλό να σας δώσουμε έναν αριθμό. Είναι θέμα το τι θα δείξει η χνηλάτιση στην πρώτη φάση και πόσο θα δημιουργηθούν ορφανά κρούσματα. Ο συνδυασμός αυτός των δύο πρέπει να μπει κάτω σε έναν επιδημιολογικό χάρτη για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουν την επιδημία. Εάν δεν μπορούν να γίνουν κινήσεις περιχαράκωσης, τότε περνάμε σε πιο δύσκολα μέτρα. Μάλιστα. Και όσον αφορά την εξέλιξη της επιδημίας, και θα κλείσουμε με αυτό, βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια μεγάλη έξαρση κρουσμάτων στην Σερβία, με αποτέλεσμα η Σερβία να λάβει πολύ σκληρά μέτρα, όπως το είπατε και εσείς νωρίτερα. Ήδη η χώρα μας έχει κλείσει τα σύνορα προς τη Σερβία. Από τις 15 Ιουλίου ανοίγουμε τα σύνορα προς την ανοίγουμε τις πτήσεις και τα αεροδρόμια μας προς την Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον τουρισμό, που ελοχεύει όμως και κάποιους κινδύνους, γιατί η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα που έχει μια αυξανόμενη ροή κρουσμάτων, παρά την πτωτική τάση των τελευταίων τριών εβδομάδων. Ποια είναι η εκτίμησή σας για την πανδημία όσον αφορά την Ελλάδα? Γιατί βλέπουμε ότι σιγά σιγά σε κάποιες χώρες και γειτονικές υπάρχει μία έξαρση που μας προβληματίζει. Όπως είναι προφανές, η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει πάρει μεγάλη παράταση στο δεύτερο κύμα σε σχέση με τις όμορες χώρες. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή το κάνουμε καλά και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και τι είναι αυτό που κάνουμε? Είναι εκτεταμένα τέστινγκ με ιχνηλατήσεις, μεγάλη και νομίζω στοχευμένη άμυνα στις πύλες εισόδου. Και το τρίτο είναι, όσο μπορεί ο κόσμος, γιατί βλέπω εξακολουθούν ένα ποσοστό του κόσμου να φοράει μάσκες, να κρατάει αποστάσεις κτλ. Όσο μπορούμε, άμα αυτό μπορέσουμε και το αυξήσουμε λιγάκι ακόμα, ένα 20%, νομίζω θα πάμε αρκετά καλύτερα. Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για την απόψινή σας παρουσία, αλλά για τη σημαντική σας συμβολή εδώ και περίπου τρεις μήνες, που στην Κρήτη, ίσως και παραπάνω από τρεις μήνες, προσπαθούμε να ενημερώσουμε, ελπίζω με σωστό τρόπο, τους τηλεθεατές της Κρήτης, αλλά και όλους τους κρητικούς από όλες τις γωνίες της χώρας που μας βλέπουν. Καλή δύναμη σας εύχομαι και να σας ευχηθώ και καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και στο έργο σας και καλά του χρόνου πάλι, φαντάζομαι, έτσι, από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο είστε. Έτσι.